επιστήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το... Με λαμπρότητα εορτασμός των Θεοφανιών και στην Πάτρα, η τελετή κατάδυσης του Τίμιου Σταυρού και ο αγιασμός των υδάτων έγινε στο μόλο της Αγίου Νικολάου στις 11 το πρωί. Ο 21χρονος Χρήστος Σωτηρόπουλος, οδηγός του αστικού κτέλ Πάτρας, έπιασε τον Σταυρό, ενώ αρκετοί ήταν οι τολμηροί που βούτυξαν στα κρύα νερά. Η φωνή των παιδιών, ζήτω η Ελλάδα και ζήτω η Ορθοδοξία, είναι το ωραιότερο μήνυμα. Είπα και στην Εκκλησία και θα το επαναλάβω. Ζούμε σε μια εποχή ακαταστασίας, αποστασίας από το Θεό παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας σε μια εποχή δύσκολη, όχι μόνο από οικονομικής επόψεως, αλλά και από ηθικής ύψεως. Και μάλιστα στην χώρα που εχαρακτηρίστηκε ως χώρα της φιλοκαλίας και της ορθοδοξίας και την οποία ορθοδοξία στηρίζουν αυτά τα παιδιά μας στους ώμους τους, σε αυτή τη χώρα πλέον νομοθετείται η ασυδοσία, η αμαρτία και η ηθική διαφθορά. Σε αυτή λοιπόν τη χώρα είναι ανάγκη και στον κόσμο όλο να ακουστεί η φωνή των προφητών. Λούσαστε και καθαροί γίνεστε. Αφέλετε τα σανομίας από των καρδιών ημών. Εάν αυτά ακούσετε, λέγει το Πνεύμα του Θεού, ζήσεστε. Εάν δεν ακούσετε αυτά τα οποία λέγει το Πνεύμα του Θεού, καταστραφήσεστε. Ο δε Ιωάννης ο Πρόδρομος, και με αυτό θα καταλήψω, συγχαίροντας όλα τα παιδιά μέσα από την καρδιά μου που έπεσαν στη θάλασσα για να πιάσουν το Σταυρό, αλλά και τους γονείς τους και όλους εσάς που ήλθατε εδώ σήμερα κατά χιλιάδες, για να εορτάσουμε τα Θεοφάνεια, η φωνή του Τιμίου Προδρόμου είναι πάντοτε επίκαιρη. Μετανοείτε, αλλάξτε τρόπο ζωής. Ελάτε κοντά στο Θεό, γιατί μόνο κοντά στο Θεό υπάρχει η ευτυχία για όλους τους ανθρώπους, η χαρά, η δικαιοσύνη, η ισονομία και η ζωή. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Ο Θεός μαζί σας. Άλλη μια φορά να πείτε ζήτω η Ελλάδα και ζήτω η Ορθοδοξία. Ζήτω η Ορθοδοξία! Έτσι, μπράβο. Θέλω να πω σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία και ευλογία για τον νέο χρόνο που μας ήρθε 2016. Να είμαστε καλά όλοι. Και να... Πρώτη φορά πουτάς για το Σταυρό. Να δοξολογούμε το Θεό μας. Δεύτερη φορά. Πέρυσι είχα δείξει πρώτη φορά και αυτή είναι η δεύτερη. Πολύ καλά. Πήγαμε το φίλο μου από το πρωί στην εκκλησία. Ήπια λίγο αγιασμό και έφαγα λίγο αντίδωρο. Και ήρθα να βουτήξω. Αυτό. Υγεία και ευλογία σε όλους. Νωρίτερα στις 10 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας τελέστηκε δοξολογία. Μέγας η Κύριε και Θεός μας τα έργα Σου και ουδείς λόγος εξαρκές.